και σύντροφοι. Φίλες και φίλοι. Πραγματικοί συνοδοιπόροι και ρεαλιστές συναγωνιστές. Υποκλίνομαι σε εσάς. Υποκλίνομαι στην αποψινή γιορτή της αγωνιστικής αριστεράς. Σε αυτό το φιλόξενο θέατρο, λόγω βροχής, σε αυτή την ενεξεδένια πολιτεία, την πόλη των αγώνων και των θυσιών, τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα 4 χρόνια που πέρασαν, από τότε που μια χούφτα άνθρωποι βάλαμε ξανά το μεγαλειώδες όχι του ελληνικού λαού στη Βουλή, που βάλαμε το ΒΕΡ 25 στο Κοινοβούλιο. Αυτά τα 4 χρόνια, μια χούφτα βουλευτές, υδρώσαμε τη φανέλα του όχι, καταθέτοντας δυσανάλογα πολλές και τεχνοκρατικά άρτιες, ριζοσπαστικές προτάσεις νόμου, τροπολογίες, ερωτήσεις και επερωτήσεις. Αυτά τα 4 χρόνια είχα το προνόμιο να εκπροσωπώ την πρώτη Θεσσαλονίκη. Ίσως επειδή δεν είμαι Θεσσαλονικιός. Ίσως επειδή οι καταβολές μου είναι κυρίως από την Κρήτη. Μια Κρήτη που καλύτερα το ξέρετε από μένα, διατηρεί σχέσεις τρυφερής αγάπης με τη Θεσσαλονίκη, με την πόλη του Θερμαϊκού. Μιας και αναφέρθηκα στην Κρήτη, μου επιτρέπετε μια μικρή παρένθεση, μια μικρή κριτική παρένθεση. Γεια σου, μεγάλε σύντεκνε, μεγάλε δάσκαλε Ψαραντώνη, που μας ακούς εκεί που είστε. Ο λόγος που αναφέρομαι στον Ψαραντώνη Ξυλούρη είναι ότι μου ζήτησε να μεταφέρω στους Θεσσαλονικιούς και στις Θεσσαλονικές την αγάπη του. Τη λατρεία του θα έλεγε η αλήθεια. Λοιπόν, ίσως επειδή εμείς οι εκ Κρήτης ορμόμενοι αγαπάμε και τιμούμε τη Θεσσαλονίκη, ένιωσα υποχρέωση να μην είμαι άλλος ένας πολιτικός αρχηγός που ανεβαίνει από τα νότια, προβαλάει στην πόλη, εκλέγεται εδώ και κατόπιν κατώ περιφρονεί αυτή την πόλη. Αυτά τα 4 χρόνια έκανα ό,τι ήταν δυνατό να έρχομαι εδώ. Προσπαθούσα μια φορά τον μήνα, κάθε μήνα, αυτόν τον τόπο να τον αφουγκράζομαι, να τον βιώνω, ώστε να μπορώ να του αποπληρώσω ένα μικρό μέρος του χρέους που νιώθω ότι έχω στη Θεσσαλονίκη, που όλοι μας, οι προοδευτικοί, αριστεροί συμπολίτες έχουμε σε αυτή την πόλη. Ποιο χρέος? Το χρέος που έχουμε στη Θεσσαλονίκη για τους αγώνες που δόθηκαν εδώ, άλλοι με επιτυχία, άλλοι χωρίς. Ιδίως εμείς οι παλιότεροι, έχουμε χρέος να θυμίσουμε σε εσάς τους νεότερους τους αγώνες του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης, τους αγώνες των Θεσσαλονικιών για τη Δημοκρατία. Να γνωρίσετε εσείς νεότεροι, η γενιά των τεμπών. Η γενιά που γεμίζει τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Ελλάδας, διεκδικώντας τον μέλλον σας. Να γνωρίσετε όμως, εσείς τα νέα παιδιά, που μεγαλώνετε στην χρεοδουλοπαρική Αγελάς, να γνωρίσετε ότι ακόμα πριν ενσωματωθεί η πόλη τούτη στην σύγχρονη Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος, το μακρινό 1909, ιδρύθηκε εδώ, σε αυτά τα χώματα της Θεσσαλονίκης, η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, η γνωστή Φεντερασιόν. Κάτω τα χέρια από την βιωμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αγώνας κατά της καύσης των σκουπιδιών, κατά της καταπάτησης της παραλίας της Καλαμαριάς, υπέρ των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, υπέρ της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, για να ανοίξει ξανά το λιμωδόν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι όμορφοι αγώνες κρατιούνται ζωντανοί εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα χώματα είναι ποτισμένα με υδρότα, δάκρυα και αίμα καλών αγωνιστών. Απαιτούν όχι εκδίκηση, δικαίωση. Όμως, συνοδοιπόροι, η δικαίωση τους απαιτεί με τη σειρά της τη δική μας ρήξη. Πρώτη φορά ρήξη, λοιπόν. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Εντός, λαέ,
Δεν είναι τυχαίο ότι η Μητσοτάξης ΑΕ επέλεξε ως πεδίο βολής με στόχο την οργανωμένη εργατική τάξη, τη Βαλαματίνα, όπου με τα μάτια μας διαπιστώσαμε. Τον ηρωικό αγώνα των συνδικαλιστών, των απογόνων της φεντερασιών που κρατούν την εργατική τάξη της πόλης αυτής όρθια. Σε αυτά που αναγκάζουν τα νέα παιδιά είτε να μεταναστεύουν είτε να ψαλιδίζουν απάνθρωπα τα όνειρά τους, τα όνειρά σας. Γιατί έχουμε την υποχρέωση να αντικαταστήσουμε αυτό το τοξικό ψεύδος με τη μοναδική, σίγουρη, διαχρονική αλήθεια. Όλα μπορούν να είναι αλλιώς. Την Κυριακή θα εκλεγούν βουλευτές, βουλευτίνες, βουλεύτριες του ΜΕΡΑ25, Συμμαχία για τη Ρήξη, σε όλη την Ελλάδα, στην πρώτη Θεσσαλονίκη, στη Β' Θεσσαλονίκη. Ο δικός μου κύκλος σε αυτή την πόλη κλείνει. Έχει έρθει η στιγμή σε αυτές τις εκλογές να παραδώσω τη σκητάλη σε όσους από εσάς κερδίσετε τη μάχη του Σταυρού εκ μέρους της κάθε μίας που κάθε ένα μας. Θα συνεχίσετε να τιμάτε τη Θεσσαλονικιά ασυμβίβαστη ανυπάκουη αριστερή παράδοση. Πρώτη Θεσσαλονίκης, Σοφία Αβραμίδου. Κάνε μια ξαφιά, Σοφία. Αλέξανδρος Καλατιανός. Πέτρος Γκότσης. Μαρία Ερμίδου. Θοδωρής Θεοδωρίδης. Πολυχρόνης Καράβελας. Στάθης Καρυπίδης. Μιχάλης Κρυθαρίδης. Νικολέτα Λιλιβέρη. Γιώργος Μικούλης. Ευαγγελία Μουστάκα. Ρένα Παπαδοπούλου. Μιλτιάρης Παυλίδης. Κωνσταντίνος Σομπράνης. Ευαγγελία Σκαρδάλη. Λία Σκαρλάτου. Γρηγόρης Κουλάς. Απ' τα λόγια. Παραγιώτης Πάτης. Γιώργος Πίκος. Μαριλού Πιταλίδου. Και Κατερίνα Χρυσοβοίδου. Θεσσαλονίκης. Μαρία Δαργιεδέ Καταρά. Μαρία. Δημήτρης Ζερβουδάκης. Δέσποινα Κοβογιάννη. Κατερίνα Σαχταρίδη. Χριστίνα Σκαρλάτου. Βασίλης Τίγκας. Και η νέα Τρανσίδου. Μαζί μας, βέβαια, έχουμε και δύο συντρόφισσες. Συντρόφους. Όχι, μία συντρόφισσα και ένα σύντροφο. Δύο συνοδηγούς που μας ενώνουν πάρα πολλά. Δεν είμαστε εδώ απλά για να μπούμε ενισχυμένοι στη Βουλή, κάτι που πιστέψτε με, είναι απολύτως σίγουρο. Είμαστε εδώ για να απορρίψουμε την ιδέα της ανάθεσης που ζητούν από τους ψηφοφόρους συστημικά κόμματα που κάποτε ήταν στο χώρο της αριστεράς, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για την αντιδραστική
ανάθεση. Εμείς αναδεικνύουμε το όραμα ενός ενιαίου μετόπου κινημάτων, οργανώσεων και κομμάτων που θα αποσπάσουν την εξουσία για να την αποδώσουν, για να την επιστρέψουν σε εκείνους που δεν έχουν εξουσία. Δεν έχουν εξουσία πάνω στις ίδιες τους τις ζωές. Με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα της πιο στιγμής εκμετάλλευσης. Το ΜΕΡΑ25 συνεχεία για τη ρήξη, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες, σύντροφοι, συνοδοιπόροι. Δεν λέμε στον κόσμο, ψηφίστε μας, να σας σώσουμε. Το ΜΕΡΑ25 συνεχεία για τη ρήξη, δεν λέμε στα κινήματα των φοιτητών, των εργαζόμενων, των συνδικαλιστών, της οικολογίας. Συνταχθείτε πίσω μας. Είμαστε η πρωτοπορία. Έτσι, αν συνταχθείτε πίσω μας, θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας. Θα δικαιωθούν οι αγώνες σας. Όχι. Το ΜΕΡΑ25, συμμαχία για τη ρήξη, κάνουμε κάτι πιο απλό. Τους ρωτάμε, σας ρωτάμε, τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους αγώνες σας. Τι παιδεία θέλετε. Πώς θα προωθήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις παντού. Τι θέλετε να μεταφέρουμε στη Βουλή. Ναι, το ΜΕΡΑ25, συμμαχία για τη ρήξη, δεν διεκδικούμε την πρωτοπορία. Είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε όσες και όσους από εσάς διεκδικείτε, σχεδιάζετε, συμμετέχετε, έχετε ήδη σπάσει τα δεσμά της ιδιωτικοποίησης των ονείρων, των φόβων, της χαράς και της στενοχώριας. Ναι, εμείς καταθέτουμε και θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις νόμων για τα πάντα. Μια κουφταβουλευτές ήμασταν, κάναμε περισσότερο και καλύτερο κοινοβουλευτικό έργο από την κόμματα με 20, 80, 100 βουλευτές. Το δημοψήφισμα που έσπινε τον πανικό στην ολιγαρχία. Την ολιγαρχία που ένιωσε το έδαφος να τρίσει κατά τα πόδια της. Ακριβώς επειδή οι ανθρώπινες μάζες έπαψαν να φοβούνται. Ένιωσαν τη δύναμη της ενότητας, το μεγαλείο του να λες όχι σε βάναυσους εκβιαστές. Και όταν πήγαν οι άνθρωποι μας αυτοί, απελευθερωμένοι από το φόβο, στις κάλπες του δημοψηφίσματος, αυτές οι ανθρώπινες μάζες έγιναν καθαρά, χαμογελαστά πρόσωπα που έβαλαν στην άκρη το φόβο. Ξεπέρασαν τον τρόμο και για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία ψήφισαν ταξικά. Ψήφισαν αγνοώντας τα κόμματα και το σύστημα εξουσίας. Δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί χωρίς χρήματα στην τράπεζα. Που αναγνώρισαν στην τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού τα συμφέροντα που τους εξαθλίωναν, ώστε οι ολίγοι να ζουν πλουσιοπέρα πάροχα χωρίς να παράγουν το παραμικρό. Αυτή η μεροκαματιά της. Δεξιοί. Πάρα πολύ. Αγνώρισαν τα κελεύσματα της Νέας Δημοκρατίας και ψήφισαν όχι. Την ώρα που ΣΥΡΙΖΕΙ με χρήματα και βλέψεις για αυθήκια στις Βρυξέλλες και Θεσούλες εντός του εγχώριου συστήματος. Μαζί με αντίστοιχους κεντρώους, δεξιούς, πασόκους, ψήφισαν ναι. Εκείνο το βράδυ είδαμε για μερικές ώρες στην πράξη εκείνο που ο Αριστοτέλης είχε ορίσει ως δημοκρατία. Την εξουσία της πλειοψηφίας του Δήμου, που εξ ορισμού είναι η φτωχότερη. Για μερικές ώρες, έσω του κ. Τσίπρας, ανατρέψει το λαό κάνοντας ναι, όχι. Ο λαός είχε απεγκλωβιστεί από το αστικό σύστημα που του επιβάλλει τις προτεραιότητες των πολύ λίγων ως μονοδρόμου, ως τη μόνη εναλλακτική. Τότε, εκείνο το βράδυ, μάστε, αποδείχθηκε πως λαγοί και νηφίτσες στους διαδρόμους του ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΥ Μαξίμου αλλά και του δικού μου του Υπουργείου που συνωμοτούσαν υπέρ των ναι, πίσω από την πλάτη μου. Λαγοί και νηφίτσες οδηγούσαν στη μάχη τα λιοντάρια των δρόμων και των πλατιών και μετά είπαν ότι είχαν αυταπάτης. Απέτησαν από τα λιοντάρια εκεί έξω να μπουν ξανά μέσα στο σιδερένιο κλουβί του αριστερού μνημονίου. Και έτσι παλινοστήθηκε το κατεστημένο. Ανάσανε η ολιγαρχία. Ξαναβρήκε το δημαρχισμό της. Με αποτέλεσμα την παλινόστηση της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα την ίδρυση της Μητσοτάκης ΑΕ. Από τότε, έχοντας δει το χάρο με τα μάτια, το κατεστημένο κάνει τα πάντα να δαιμονοποιήσει το δημοψήφισμα,
να δολοφονήσει το χαρακτήρα όσων εξακολουθούν να το τιμούν. Ένιωσαν, βλέπετε, το στέμμα να πέφτει το κεφάλι. Την εξουσία τους, την εξουσία που είχαν πάνω στους πολλούς, να εξαγειώνεται. Ήταν, πράγματι, ένας εφιάλτης για αυτούς το δημοσίευμα. Τους καταλαβαίνω όταν λένε, Άγιο είχαμε. Δεν είχατε βέβαια Άγιο, Αλέξη είχατε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όλοι μαζί μπήκαμε στο παράδειγμα τι σημαίνει ενότητα της αριστεράς κόντρα στην τρομοκρατία του κατεστημένου. Όλο τον όμορφο κατεστημένο. Σήκω και πόλεμα στον αφραγισμό τους να βάλουμε ένα τέρμα με μετωπολά. Σήμερα, εκείνοι που δεν τρέπονται να αποκαλούν τους εαυτούς τους ιδιοκτήτες της Ελλάδας, τους έχετε ακούσει. Αλλά αφού σας παρακαλώ. Ολίκια. Εμείς λέμε ονόματα, δεν είναι πρόβλημα. Αυτοί καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που αποτελεί για την εξουσία τους το ενωτικό μας λόγο. Το ΜΕΡΑ25 συμμετέχει για τη ρήξη. Ξέρουν ότι αντίθετα με το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ενσωματωθεί άλλοι, τον οποίο έχουν ενσωματώσει από καιρό. Εμείς δεν θα ενσωματωθούμε. Δεν είναι στο φύση μας. Δεν είναι στο DNA μας. Προτιμούμε να μας συντρίψουν, να μας συντρίψουν, παρά να μας ενσωματώσουν. Και το ξέρουμε. Ξανάναψε το ΜΕΡΑ25 πριν 4 χρόνια μπαίνοντας στη Βουλή. Πώς αυτό το μικρό κεράκι, μετά από αυτές και τις επόμενες εκλογές, να γίνει μια λαμπάδα που θα απελευθερώσει το λαό μας από το σκοτάδι, από το χειρότερο κατακτητή όλων. Ποιος είναι ο χειρότερος κατακτητής όλων? Είναι η αποδοχή ότι σε τούτα εδώ τα χώματα δεν υπάρχει αξιοπρεπές μέλλον για αυτούς εδώ τους νέους και τις νέες. Κρίνοντας από τις ερωτήσεις που μας θέτουν οι δημοσιογράφοι των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Ενημέρωση. Το μόνο που μας ρωτάνε, ιδίως από την τελευταία εβδομάδα, ξανά και ξανά, τώρα που εξάντλησαν όλα τα αποθέματα δαιμονοποίησης, μαύρης προπαγάνδας για το Δήμητρα, τις τράπεζες, όλες αυτές τις ιερές αγελάδες των ακροπηγών, το μόνο που μας ρωτάνε είναι λέει, θα δώσουμε ψήφα εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα για να φύγει η ψήφα εμπιστοσύνη. Έτσι δεν είναι. Όσοι είστε υποψήφοι, το ξέρετε. Αυτό. Θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα να φύγει η ψήφα. Θα συμμετάσχετε σε κάποιο είδους προοδευτικής κυβέρνησης. Μάλιασε η γλώσσα μας, να τους λέμε. Ρε παιδιά, αν θέλανε υπουργεία, θα είχαμε μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήμασταν υπουργοί 4 χρόνια. Δεν θα μας δαιμονοποιούσε όλο το κατεστημένο. Μη το φοβηθείς το δρόμο της ρήξης και της ανατροφής. Αυτό που λέτε και αυτό που λέμε είναι ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μας ζητά να αποποιηθούμε τον δρόμο της ανατροπής. Μας ζητά να έχουμε μας ψήφους που του λείπουν για να κυβερνήσει ώστε να μην γίνει ανατροπή. Για να κυβερνήσει με την ανοχή στην ολιγαρχία. Της ολιγαρχίας με διαπιστευτήρια στην ολιγαρχία. Δεν θα τις έχει τις ψήφους μας. Θα τους μαυρίσουμε όπου μπορούμε, όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε, μέσα και έξω από την Βουλή. Τελεία και παύλα. Αυτή η πολιτική επανάσταση σέβεται το παρελθόν, αλλά αρνείται να δανειστεί την ποιησή της από το παρελθόν. Μόνο από το μέλλον. Πρώτη φορά ρήξη, όλα μπορούν να είναι αλλιώς. Και πάλι, ο
Μόλις είστε υπερδοτικό αγώνα, μαχνάμε.